Αγαπητοί φίλοι, αγαπητά παιδιά, είμαι η Δραγάζη Βασιλική, είμαι νηπιαγωγός και θα σας διαβάσω το παραμύθι που έχω γράψει με τον τίτλο «Πέτα η πεταλούδα που βιαζόταν να πετάξει» από τις εκδόσεις Άνιμα και την εικονογράφηση την έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Λαπούζης. Η Άνοιξη είχε μπει για τα καλά. Η Πέτα από στιγμή σε στιγμή θα γεννιόταν και όλοι ήταν εκεί για να γιορτάσουν αυτό το χαρμόσυνο γεγονός. Οι πεταλούδες περίμεναν καρτερικά, προκειμένου να τις συνοδεύσουν στο πρώτο της ταξίδι. Η καρδιά της μωμάς Butterfly κότευε να σπάσει από την αγωνία. Επιτέλους, το κουκούλι άνοιξε. Η ομορφιά που αντίκρισαν οι καλεσμένοι ήταν απερίγραπτη. Αμέσως συμφώνησαν να καταγραφεί ως σπάνιο και προστατευόμενο είδος. Παρόλες τις χαρές και τους πανηγυρισμούς, η Πέτα έμεινε να κοιτάζει γύρω της σαστισμένη, δίχως να μπορεί να κουνηθεί. Μόλις η μαμά της την πλησίασε, κατάλαβε πως τα φτερά ήταν τόσο λεπτά που αν τα έπιανες νόμιζες ότι θα θρηματιστούν. Ο μπαμπάς Butterfly έτρεξε να την παρηγορήσει. «Μη στεναχωριέσαι. Θα πετάξει, μικρή μας. Ίσως δεν είναι έτοιμη. Άλλωστε μην ξεχνάς πως αναγνωρίστηκε ως σπάνιο είδος και αυτό πρέπει να μας κάνει περισσότερο ευτυχισμένους». Τότε η κυρία Butterfly ενημέρωσε τους καλεσμένους πως η μικρή Πέτα ήθελε το χρόνο της και προσωρινά θα κυρωνόταν το ερωταστικό ταξίδι για τον ουρανό. Οι μέρες περνούσαν και η μικρή Πέτα δεν έλεγε να πετάξει. Κάθε φορά που έβλεπε τους φίλους της να κάνουν βόλτες, ρωτούσε με παράπονο τους γονείς. «Εγώ γιατί δεν μπορώ να πετάξω σε τις άλλες πεταλούδες?» «Τα φτερά σου είναι αδύναμα. Μόνο όταν νιώσεις έτοιμη και πιστέψεις πραγματικά στον εαυτό σου θα τα καταφέρεις», έλεγε η μαμά. «Χρειάζεται προσπάθεια, μα πάρα πολλά αυτοπεποίθηση και σιγουριά», συμπλήρωνε ο μπαμπάς. Η Πέτα άρχισε να μεγαλώνει και οι γονείς της την άφηναν πλέον να πηγαίνει μόνη της και να κάνει εξάσκηση. Άμα την έβλεπε κανείς, αναρωτιόταν από πού αντλούσε τόσο κουράγιο και θέληση. Ώσπου μια φωνή διέκοψε την προσπάθειά της απότομα. Δεν ήταν άλλη από την Εκάδη, η πεταλούδα με το πιο γρήγορο και ψηλό πέταγμα. «Τι κι αν έχει σπάνια φτερά, αφού δεν μπορείς να τα χρησιμοποιείς. Κοίτα εμένα», είπε με τρόπο επιδεικτικό και χάθηκε γρήγορα στον ουρανό. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθε φορά που με συναντάει με ταπεινώνει. Αυτή τη φορά όμως δεν θα της κάνω τη χάρη. Δεν θα στενοχωρηθώ», είπε με αυτοπεποίθηση και κατευθύνθηκε προς το σπίτι. Είχε σχεδόν βραδιάσει. Η οικογένειά της δεν την άφηνε να κάθεται πολύ στο δάσος. Τις τελευταίες μέρες είχε ακουστεί πως τριγυρνούσε ένας κυνηγός, ο οποίος έψαχνε για σπάνιες πεταλούδες με σκοπό να τις μαζέψει και να τις κάνει δικές του. Έτσι κάθε φορά που η Πέτα έβγαινε έξω, η μαμά της έλεγε: «Θέλω να προσέχεις πολύ εκεί που πηγαίνεις. Να μην ξεγελιέσαι με πράγματα που δεν έχεις δει ποτέ ή που δεν έχεις μάθει. Βλέπεις, οι άνθρωποι από τότε που μας ανακάλυψαν μας θαυμάζουν για την ελευθερία μας, μα πάρα πολλά για την ομορφιά των φτερών μας. Κάποιοι είναι καλοί και μας αγαπούν. Δεν μας ενοχλούν όταν πετάμε. Τους αρέσει μόνο να μας παρατηρούν. Πλέον υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι η φύση είναι μόνο δική τους και οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε αυτή τους ανήκει. Γι' αυτό θέλω να θυμάσαι πως ο κίνδυνος είναι παντού και ας μην είναι ξεκάθαρος κάποιες φορές». Οι μέρες κυλούσαν ήρεμα στο μακροκορμισμένο δάσος. Η Πέτα τον τελευταίο καιρό είχε αποφασίσει να αλλάξει το μέρος όπου έκανε εξάσκηση. Μέρα με τη μέρα έβλεπε να βελτιώνεται και νιώθε χαρούμενη. «Άμα συνεχίσω έτσι θα τα καταφέρω. Μπορώ. Δεν είναι δύσκολο να περάσω αυτό το βράχο», συλλογιζόταν η Πέτα. Όταν μια γνώριμη φωνή την αποσυντόνισε για άλλη μια φορά. «Βοήθεια, βοήθεια!» Η Πέτα ταραγμένη προσπάθησε να καταλάβει ποιος καλούσε σε βοήθεια. «Πέτα, εδώ, εδώ πάνω στο δέντρο!» Καθώς κοιτούσε τριγύρω, ξαφνικά αντίκρισε την Εκάδη, μπλεγμένη σε ένα δίχτυ. «Εκάδη, τι σου συνέβη?» «Πέτα, βοήθησέ με. Κόλλησαν τα πόδια μου στο δίχτυ και δεν μπορώ να κουνηθώ. Πώς έγινε αυτό?» «Έκανα βόλτα, όταν μια λάμψη μου απέσπασε την προσοχή. Από περιέργεια κατευθύνθηκα προς τα εκεί. Ήταν παγίδα. Είμαι σίγουρη πως ο κυνηγός την έβαλε για να μας πιάσει. Όσο και προσπαθώ, δεν μπορώ να κουνηθώ. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να ελευθερωθώ». Η Πέτα προσπαθούσε να σκεφτεί κάτι δραστικό. Έπρεπε να βιαστεί. Μία ήταν η λύση. Να τη σώσει η ίδια. Ήταν αποφασισμένη και θα το έκανε με οποιοδήποτε κόστος. Τι κι αν τα λόγια της Εκάδης της στεναχωρούσαν. Χρόνο για πείσματα δεν είχε. Στάθηκε στο βράχο αποφασιστικά. Οι μακριές ακτίνες του ήλιου φώτιζαν τα φτερά, κάνοντάς τα να φαίνονται ακόμα πιο μεγάλα και εντυπωσιακά. Το πείσμα της ήταν τόσο μεγάλο που την έκανε να γεμίζει με περισσότερη δύναμη και αυτοπεποίθηση. Ώσπου το θαύμα έγινε. Όχι μόνο κατάφερε να κρατηθεί στον αέρα,
αλλά και να συγχρονίσει με τέτοιο τρόπο τα μεγάλα της φτερά, ώστε να πετάξει μέχρι το δέντρο. Η χαρά της ήταν απερίγραπτη. Έπρεπε όμως να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της. Ο κυνηγός τώρα πλησίαζε. Η Ακάβη, καθώς προσπαθούσε η πέτα να την ξεπλέξει από τα δίχτυα, με δάκρυα στα μάτια της είπε: «Δεν έπρεπε να είμαι τόσο περίεργη. Άμα δεν σταματούσα τώρα, θα ήμασταν όλοι μια χαρά. Σε λίγο θα νυχτώσει και οι γονείς μας θα αρχίσουν να ανησυχούν. Μη κλαίσαι, Ακάβη, είμαι δίπλα σου. Αυτό ήταν, τα κατάφερα. Πάμε γρήγορα πριν προλάβει ο κυνηγός να μας πιάσει και τις δύο». Καθώς πετούσαν, είπε η Ακάβη: «Πέτα, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω που με έσωσες. Σου ζητώ συγγνώμη. Δεν θα σε κοροϊδέψω ποτέ ξανά. Από τότε που γεννήθηκες, όλοι θαυμάζουν τα σπάνια φτερά σου. Ζήλευα. Φέρθηκα περίσκεπτα και εγωιστικά. Ακάβη, δεν υπάρχει λόγος να με ζηλεύεις. Είσαι καλύτερη στο πέταγμα και κανείς δεν μπορεί να σε συναγωνιστεί. Τα λόγια σου με στεναχωρούσαν, αλλά κάθε φορά με πείσμοναν και έβαζα τον στόχο μου όλο και πιο ψηλά. Αυτό όμως που έχει περισσότερη σημασία είναι η εμπιστοσύνη που μου έδειξες, και αυτό αρκεί». Από την άλλη, η μαμά της Πέτα είχε αρχίσει να ανησυχεί. «Αχ, αυτή η Πέτα, η ώρα περνάει και ακόμα να επιστρέψει. Μην ανησυχείς, καλή μου, όπου να είναι θα γυρίσει. Και αν της έχει συμβεί τίποτα κακό, οι φήμες που κυκλοφορούν για τον κυνηγό δεν σου κρύβω πως με έχουν αναστατώσει. Παλιά οι άνθρωποι το μόνο που ήθελαν ήταν να μας κρατούν για μια στιγμή στη κούφτα τους, χωρίς να μας κάνουν κακό. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα μικρά μας δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή μαζί τους και δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία για να κρίνουν εάν τους πλησιάζουν για καλό ή κακό σκοπό. Μας έχουν ξεχάσει οι άνθρωποι. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πως σε ένα απόμακρο και παρατημένο δάσος κατοικούν πεταλούδες, αφού οι ίδιοι το εγκατέλειψαν και σταμάτησαν να το φροντίζουν. Ηρέμησε και θα δεις πως σε λίγο θα γυρίσει». Τι κι αν ο μπαμπάς προσπαθούσε να τη καθησυχάσει, η ίδια δεν έλεγε να ηρεμήσει. Και κάπου εδώ, αγαπητά μου παιδιά, δεν θα την τελειώσω εγώ την ιστορία, αλλά θα την τελειώσετε εσείς. Άραγε, η μητέρα τι έκανε? Πήγε να ψάξει την Ακάβη, την Πέτα. Η Πέτα και η Ακάβη τι έγινε? Είπαμε ότι κατάφεραν και ξέφυγαν από τον κυνηγό. Όμως επέστρεψαν στα σπίτια τους. Μήπως βρήκαν κάποιο άλλο εμπόδιο? Σας προτρέπω λοιπόν να φτιάξετε μόνοι σας το τέλος, έτσι όπως εσείς το επιθυμείτε. Και κάπου εδώ θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι όταν θα περάσουν όλα αυτά, τα βιβλία θα σας περιμένουν να τα διαβάσετε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λάρισσας. Adiós.